Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιμότατε Θεόφιλε, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι όσα διδάχτηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευθεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε τη στενοχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την ντροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάν. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ η πρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη μόλις τον είδε ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριά μου. Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο
και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει Μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Ο άγγελος της απάντησε «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γερατιά της. Έτσι, αυτή που την αποκαλούσαν στήρα τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε «Είμαι μία δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή. «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σ' όσους με δέους τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντας από τους θρόνους τους και ταπεινούς ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ έκανε γιο. Οι γείτονες και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε 8 ημερών, ήρθαν να του κάνουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα Ζαχαρίας, όπως λεγόταν ο πατέρας του. Η μητέρα του όμως είπε «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Τότε της είπαν «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί. Αυτός ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει δοξάζοντας το Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν, τα κρατούσαν μέσα τους και σκέφτονταν «Τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό, γιατί πραγματικά τον προστάτευε ο Θεός». Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του παιδιού, πλημμύρισε από Πνεύμα Άγιο και είπε τα ακόλουθα προφητικά λόγια. «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του.
Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Άγιων Προφητών του. Με αυτόν θα μας σώσει από τους εχθρούς μας και από την εξουσία όλων όσοι μας μισούν. Έδειξε την ευσπλαχνία του στους προγόνους μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη του. Τήρησε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει, αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών μας, να τον λατρεύουμε άφοβα, σαν άνθρωποι που του ανήκουμε και πράττουμε το σωστό ενώπιόν του σ' όλη μας τη ζωή. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του ύψιστου Θεού, γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του, κάνοντας γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρηση των αμαρτιών τους, γιατί ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία. Έκανε να ανατύλει για μας ένας φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από το θανάτου τη σκιά, και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης. Το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ζούσε στις ερημιές ως την ημέρα που εμφανίστηκε στο λαό Ισραήλ.